Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή απέναντι στην Atlas Τηλεόραση. Πιστή και σήμερα στο ραντεβού μας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 10 η ώρα και μέσα από την πλατφόρμα της Κοσμοτέ στη θέση 654. Σταύρο, καλησπέρα. Πάμε να κλείσουμε την εβδομάδα λοιπόν. Έχουμε παραλάβει τη σκυτάλη από το Δελτίο Ειδήσεων για το Σάκη Μόσχη. Από το Σάκη Μόσχη, μια πολύ δύσκολη εβδομάδα η οποία σημαδεύεται με το τραγικό γεγονός της δολοφονίας του συναδέλφου του Γιώργου του Καραϊβάζ. Τα θερμά μας συλληπιτήρια, να εκφράσουμε καταρχήν στους οικείους του και να καλέσουμε την αστυνομία να αναλάβει το ταχύτερο δυνατό να δούμε τι πτέει, ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την άναδρη δολοφονική ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός επισκιάζει τα πάντα. Έχουμε όμως και πάρα πολλά άλλα να συζητήσουμε μες την ημέρα. Ακριβώς. Είχαμε την αντιπαράθεση δύο πρώην πρωθυπουργών, δημόσια. Σύγκρουση κορυφής, θα έλεγα, Χρήστο. Κώστας Καραμαλής, Κώστας Σιμίτης. Έχουμε την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργήσει ένα χώρο πάρκου, ας πούμε, που θα συγκεντρώσει και η Υπουργεία για να μπορέσει, υποτίθεται, να αποδεσμεύσει το κέντρο της Αθήνας. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια. Ναι, γιατί αφορά την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο έχει αναδείξει ο εκλεκτός μας προσκεκλημένος, το οποίο θα παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως. Έχουμε το ζήτημα της Τράπεζας Πειραιώς. Μία ανακεφαλαιοποίηση, η οποία έχει περάσει λίγο στα ψηλά. Όντως. Γιατί υπάρχει ο θόρυβος για τον γνωστό παρουσιαστή, να μην λέμε το όνομά του, διότι μας κάλεσε κιόλας να μην αναφέρουμε το όνομά του με επιστολή του. Και σε επίπεδο Θεσσαλονίκης όμως, τοπικό επίπεδο, ανοίγουν τη Δευτέρα τα καταστήματα, click away φυσικά. Click away. Παρ' όλα αυτά, η πανδημία τρέχει, έχουμε αύξηση κρουσμάτων, αύξηση θανάτων, αύξηση διασωληνωμένων. Να μπούμε όμως, νομίζω. Έχουμε self-test για τα σχολεία από Δευτέρα. Από Δευτέρα, ακριβώς, για τα λύκεια. Πάρα για τα πολλά λύκεια. Λοιπόν να συζητήσουμε και έναν εξαιρετικό προσκεκλημένο. Κοντά μας ο κύριος Γιώργος Τσίπρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Αττική και αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας του κόμματος. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσίπρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη χαρά μας να συμφιλοξενούμε, κύριε Τσίπρα, στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε, Χρήστο. Να ξεκινήσουμε, επειδή η υγεία είναι το θέμα το οποίο προτάσετε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πανδημία. Κύριε Τσίπρα, το ερώτημα το οποίο τίθεται, το πρώτο ερώτημα, είναι αν η κατάσταση στον χώρο της υγείας, όσον αφορά στο κομμάτι της διαχείρισης της πανδημίας, είναι μη αναστρέψιμη, όπως εμέσως πλην σαφώς υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να προσθέσω, πριν απαντήσει ο κύριος Τσίπρας, ότι έχει ο ίδιος καταγγείλει εργαλειοποίηση της Επιτροπής των Ειδικών. Να μας το εξηγήσει. Εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό είναι ο ίδιος από το 2020. Δεν είμαι μόνος, δεν διεκδικώ, ας πούμε, την έμπνευση του όρου, αλλά είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους επιτροπές υπήρξαν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου. Υπήρξε αυτή η τάση εργαλειοποίησης σε κάποιες από αυτές και εδώ πέρα συνδυάζεται ειδικά με το γεγονός, και αυτό μπορώ να το πω με κάθε γνώση και βεβαιότητα, ότι είχαμε ένα μεγάλο σκοτάδι στα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία ήταν διαθέσιμα, αν όχι στους πολίτες, τουλάχιστον στην επιστημονική κοινότητα. Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμα. Τους λόγους τους ξέρει η Επιτροπή και η κυβέρνηση. Αν ήταν διαθέσιμα τα data στην επιστημονική κοινότητα, θα μπορούσαν να γίνουν παρατηρήσεις, διορθώσεις, να τεθούν ερωτήματα κτλ. Δυστυχώς παραμένουμε ακόμα στο ένα σχετικό σκοτάδι. Δηλαδή, αυτά τα οποία αφήνεται να βγουν στη δημοσιότητα από την Επιτροπή είναι πολύ, πολύ λίγα. Και βέβαια ο καθένας μπορεί να υποθέσει το κάθε τι, γιατί δεν δίνονται στον κόσμο και στην κοινότητα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Τώρα, όντως βρισκόμαστε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Προσωπικά δεν είμαι λοιμοξιολόγος. Δεν γνωρίζω πώς ακριβώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι αν είχαμε τα δεδομένα, θα υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που τα κατέχουν αυτά πολύ περισσότερο από μένα και θα μπορούσαν να σου πούν μια γνώμη, εάν τελικά όντως έχουμε περάσει το σημείο της μη επιστροφής. Αλλά νομίζω πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων που βιώνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες δεν νομίζω ότι προμηνεί κάτι πολύ θετικό για τη συνέχεια. Τώρα, το σύστημα υγείας, και τελειώνω με αυτό, δυστυχώς δεν ενισχύθηκε όσο θα έπρεπε από το περασμένο χρόνο και ειδικά μετά από ένα πρώτο κύμα που δεν ακούμπησε ιδιαίτερα τη χώρα μας. Μας δόθηκε η πολύ μεγάλη ευκαιρία ακριβώς του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας για να οργανωθούμε και δεν οργανωθήκαμε. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι η κυβέρνηση δεν είχε σχέδιο. Δυστυχώς είχε σχέδιο και το σχέδιο αυτό ήταν μην τυχόν και η δημόσια υγεία βγει ενισχυμένη μετά την πανδημία και τι θα το κάνουν. Το έχει πει περίπου φανερά και ο κ. Γεωργιάδης. Έχει πει, αν τα κάνουμε όλα αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τι θα κάνουμε τόσους γιατρούς, κλίνες, μεθ κτλ.
Λοιπόν, αυτή δυστυχώς ήταν η πολιτική και το σχέδιο το οποίο εφαρμόστηκε και τώρα δεν φτάνουν οι ΜΕΘ και δεν φτάνουν οι προβάθμιες μονάδες υγείας και δεν φτάνουν τα νοσοκομεία για να καλύψουν τον κόσμο ο οποίος ασθενεί βαριά. Τη Δευτέρα έχουμε μια πραγματικότητα, κύριε Τσίπρα. Ξεκινούμε με την λειτουργία, επαναλειτουργία των λυκείων. Μια απόφαση η οποία σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως. Μπαίνουν στη ζωή μας τα self-test. Ο κύριος Ξανθός, συνάδελφός σας και τομεάρχης υγείας του κόμματος, έχει μιλήσει για τεστ αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. Τι φρονείτε, πως δεν έπρεπε να προχωρήσουμε στο βήμα αυτό, δηλαδή την επαναλειτουργία των λυκείων? Το μόνο βέβαιο είναι ότι μπορούσαμε να έχουμε πάει σε επαναλειτουργία λυκείων με άλλους όρους. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνουμε σε επαναλειτουργία τον Απρίλιο του 2021, σαν να μην έχει περάσει ούτε ένα δεκαήμερο από τότε που κλείσαμε το Μάρτιο του 2020. Δηλαδή με τους ίδιους καθηγητές, τις ίδιες αίθουσες, τον ίδιο αριθμό μαθητών μέσα στις τάξεις και χωρίς να υπάρχει οργάνωση για τεστ. Δεν θεωρώ σοβαρή οργάνωση για τεστ τα υποχρεωτικά self-test με τη συγκεκριμένη αξιοπιστία τα οποία έχουν επιβληθεί και αν θέλετε είναι εξαιρετικά περίεργο το γεγονός και το τρόπο που έγινε ο διαγωνισμός και το ότι επιμένουν τόσο πολύ σε ένα μέτρο που σε όλες τις άλλες χώρες του κόσμου είναι απλώς συμπληρωματικό. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζονται τα self-test, αλλά δεν υπάρχει καμία χώρα που να είναι το κύριο εργαλείο ελέγχου παρακολούθησης της πανδημίας. Πάντα είναι κάποιο συμπληρωματικό μέτρο, ακριβώς και για λόγους αξιοπιστίας και πώς θα το κάνει ο καθένας κτλ. Σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι τα μοριακά και τα rapid test, αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριο μέσο και ως συμπληρωματικό και μόνο τα self-test. Τώρα, αν έπρεπε ή όχι να ανοίξουν, τι να σας πω. Σας λέω ότι μου φαίνεται πολύ περίεργο ότι ανοίγουν ένα χρόνο μετά ακριβώς με τους ίδιους όρους. Σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και γνωρίζουμε πολλές άλλες χώρες, μία από αυτές για παράδειγμα είναι η γειτονική μας Ιταλία, που άνοιξε σχεδόν με το διπλάσιο, κατάφερε να ανοίξει με το διπλάσιο αριθμό διδακτικού προσωπικού. Και αιθουσών. Πώς τα κατάφερε είναι άλλο θέμα. Κύριε Τσίπρα, ωστόσο η κυβέρνηση, νομίζω και με μέρος του κυρίου Σκέρτσου, κατηγόρησε στην ουσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ποντάρει στην πανδημία. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί, αν δεν κάνω λάθος, Σταύρο, πρέπει να ήταν και ξεκάθαρη. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για υγειονομικό σαμποτάζ εκ μέρους του κυρίου ακριβώς. Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Ξεκάθαρα. Και μάλιστα υποστήριξαν από την κυβέρνηση ότι στην ουσία η πανδημία σας βολεύει, σας εξυπηρετεί για να μπορέσετε να κάνετε αντιπολίτευση. Για εξυπηρέτηση μικροπολιτικών, μικροκομματικών συμφερόντων. Ακριβώς. Τι απαντάτε? Δεν θα απαντήσω απολύτως τίποτα πέραν του ότι η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή τα πάει πάρα πολύ καλά επικοινωνιακά. Έχουν προσλάβει κάποιες εταιρείες, μία από αυτές, από ό,τι γνωρίζω, μια Αμερικάνικη εταιρεία, που είναι προφανές ότι αυτό το οποίο τους έχει συστήσει εδώ και αρκετούς μήνες είναι ότι για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε μεγαλύτερη διασπορά, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αντέχει το σύστημα υγείας, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γίνονται πορείες, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι ένα αστείο και μάλιστα άγουστο αστείο, άνοστο, γιατί ζούμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την πανδημία και τους νεκρούς που έχουμε. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος που πορεύεται η κυβέρνηση. Δεν νομίζω, εντάξει, ας πούμε το ΣΥΡΙΖΑ ποντάρει εκεί, ποντάρουν και τα άλλα κόμματα εκεί. Ποντάρει ο κόσμος που διαμαρτύρεται εκεί, σοβαρά μιλάμε. Νομίζω είναι πολύ άσχημος ο τρόπος που αντιμετωπίζει συνολικά η κυβέρνηση τις κριτικές οι οποίες έχουν φωντώσει πια εναντίά τους. Πάντως, κύριε Τσίπρα, επιτρέψτε μου να πω ότι όσον αφορά τουλάχιστον στις συγκεντρώσεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι 632 οι συγκεντρώσεις που έχουν γίνει. Υπήρξαν, αν δεν κάνω λάθος, και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κομματικές οργανώσεις, οι οποίες στην ουσία έστειλαν προσκλήσεις για να συμμετέχει ο κόσμος σε συγκεντρώσεις, αν δεν κάνω λάθος. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως και το δικό σας κόμμα να διαχειριστεί καλύτερα αυτή την κατάσταση, δηλαδή να στείλει από την αρχή ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν συμμετέχουμε, δεν στηρίζουμε, δεν ενθαρρύνουμε συγκεντρώσεις? Το μήνυμα αυτό νομίζω το στείλαμε και στις 17 Νοεμβρίου. Ξέρετε πολύ καλά ότι γιατί για συμμετοχή στην πορεία, την καθιερωμένη ετήσια πορεία, κάναμε μια ειδική συγκέντρωση 30-40 ανθρώπων, κυρίως βουλευτών, στο ΙΑΤΕΣΑ, σε αποστάσεις κτλ. Δεν κάναμε πορεία. Το ίδιο είναι η στάση μας και σε μία σειρά άλλες περιπτώσεις. Ναι. Από εκεί πέρα δεν ούτε μπορεί κανείς να απαγορέψει και δεν πρέπει κιόλας δηλαδή. Και υπάρχει ανάγκη δυστυχώς για μερικά πράγματα να γίνεται κινητοποίησης, βεβαίως αφού τηρούνται τα μέτρα. Εγώ προσωπικά έλαβα προχθές μέρος σε μία μαζική συγκέντρωση
που τηρήθηκαν όμως τα μέτρα. Έξω το Θριάσιο νοσοκομείο, γιατί είναι το μόνο νοσοκομείο που εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Αττική. Αλλά και πολλούς νομούς της Πελοποννήσου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που όμοιγεν του θα πάθει εγκεφαλικό στα Μέγαρα, δεν έχει να πάει κάπου αλλού. Μετά θα κάνει 2 ώρες αυτά στην Αθήνα. Και έγινε συγκέντρωση για να μην γίνει νοσοκομείο μίας νόσου, νοσοκομείο COVID, το Θριάσιο νοσοκομείο που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και συμμετείχα στη συγκέντρωση. Αλλά αφήστε με να σας εξηγήσω κάτι πολύ απλό, γιατί εντάξει, η κυβερνητική προπαγάνδα έχει τα όρια της. Ένα πρωινό μόνο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όχι ολόκληρη ημέρα, όχι και το μεσημέρι που γυρνάει ο κόσμος σπίτι του το απόγευμα, ένα πρωινό μόνο, η διασπορά που υπάρχει από τη συγκέντρωση μέσα στους σειρμούς του μετρό, στους σταθμούς του μετρό, στα λεωφορεία, στις τάσεις κτλ. Υπερβαίνει όλες μαζί τις διαδηλώσεις που έγιναν στις 630, πόσο είπατε, όλο το 632, χρόνο. 632, ναι. Δηλαδή, ναι, νομίζω είναι, το ξέρουν όλοι αυτό. Έχουν γίνει πολλές έρευνες στο εξωτερικό που λένε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μαζική χώρη δουλειάς και κυρίως τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Και δεν έχουμε ακούσει μία φορά τον Πρωθυπουργό ή τους αρμόδιους υπουργούς να παραδέχονται αυτό, ότι εκεί πέρα είναι διασπορά και δυστυχώς δεν έχουν κάνει τίποτα. Το μόνο που άκουσα, δηλαδή άκουσαν πριν λίγες μέρες τον Πρωθυπουργό, αφού παραδέχτηκε ότι δεν είναι μόνο οι πορείες, είναι και κάποια πάρτι των νέων, είναι και κάποιες συγκεντρώσεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται, ακόμη και τότε, πριν λίγες μέρες, δεν αναφέρθηκε στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Απέναντίον έχουμε ακούσει τα πιο παράλογα πράγματα, όπως από τον κύριο Καραμαλή, τον Υπουργό Μεταφορών, ότι είναι, λέει, δεν υπάρχει διασπορά του ιού μέσα στα μαζικά μέσα μεταφοράς και μάλιστα είναι καλύτερο να είναι γεμάτα από το να είναι μισοάδια. Τώρα τι να πούμε, ότι φταίνουν οι πορείες. Θα σας το πω καθαρά, δεν φταίνουν οι πορείες, φταίνουν όλα τα άλλα τα οποία δεν έγιναν. Κύριε Τσίπρα, εγώ θέλω να αλλάξω λίγο την ατζέντα. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς διαβάσατε στον ΣΥΡΙΖΑ αυτήν την σύγκρουση κορυφής μέσα στην εβδομάδα μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Σιμίτη και του πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή, με σημείο βέβαια αναφορά στα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα τις σχέσεις με την Τουρκία? Θα σας πω από την πλευρά μου ότι δεν θεωρώ ότι είναι μία ανούσια συζήτηση, καταρχάς. Δηλαδή δεν αφορά μία συζήτηση κάποιων παλαιών πολιτικών που δεν μας αφορά πια. Γιατί αναφέρονται σε υπαρχτά ζητήματα και υπαρχτές διαφορές του σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος κανείς να πάρει το μέρος του ενός ή του άλλου. Όμως πρέπει και μπορεί να έχει μια άποψη και για τις πολιτικές, για παράδειγμα του Ελσίνκη, ή τις πολιτικές που εκφράζονταν από την κυβέρνηση του Σιμίτη, όπως μπορεί να έχει άποψη και για το λεγόμενο δόγμα Μολυβιάτη, που ήταν δόγμα ακινησίας της εξωτερικής μας πολιτικής σε μια περίοδο που ήδη είχε αρχίσει. Ακόμη και αν δεν φτάσαμε σε αυτά που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, αλλά ήδη είχε αρχίσει να δείχνουν τα πράγματα ότι δεν μπορεί μια πολιτική που θέλει να αφήσει τα πράγματα όσο έχουν να αντιμετωπίσει ένα ραγδαίως μεταβαλλόμενο τοπίο και στην ευρύτερη περιοχή μας της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων και ειδικά στη σχέση μας με την Τουρκία. Από αυτή την άποψη, το γεγονός ότι έχει ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση δεν σημαίνει ότι αναγκαία πρέπει να πάρει κανείς το ένα ή το άλλο μέρος. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, έστω και αυτή η αντιπαράθεση, να ανοίξει επιτέλους μια σοβαρή συζήτηση για το ποια είναι η αναγκαία εξωτερική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε και η αναγκαία στρατηγική. Γιατί αλλάζουν τα πράγματα γύρω μας, αλλάζουν τα πράγματα από τη γείτονα χώρα, αλλάζει η στάση άλλων εταίρων ή συμμάχων μας, υπερατλαντικών ή Ευρωπαίων επένδυση στην Τουρκία, και εμείς αντίστοιχα δεν έχουμε χαράψει μια πολιτική που να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές. Άρα είναι εξαιρετικά σοβαρά θέματα. Άρα λοιπόν πάμε στο κομμάτι της άμυνας. Και ως αναπληρωτήτων με άρχη άμυνας θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Τσίπρα. Αγοράσαμε πριν λίγο καιρό, προχωρήσαμε στην αγορά των Ραφάλ. Και τώρα στο τραπέζι είναι η συζήτηση για το από πού θα αγοράσουμε φρεγάτες. Αν θα είναι αγγλικές, ολλανδικές, νομίζω ποιες άλλες έχουμε στο τραπέζι, αμερικανικές και γαλλικές. Υπάρχουν και άλλες, ναι. Ναι, ναι. Πολλοί πιστεύουν πως, ή μάλλον υπάρχει μια συζήτηση που άνοιξε για το αν η αγορά θα γίνει βάσει επιχειρησιακών καθαρά κριτηρίων, ποια είναι δηλαδή καλύτερη φρεγάτα, ή αν θα μπουν και τα πολιτικά, αν θέλετε, οι πολιτικές παρεμβάσεις στο παιχνίδι. Αν δηλαδή θα επηρεαστούμε και από έτερους εξωγενείς παράγοντες. Ποια είναι η δική σας γνώμη? Κοιτάξτε, τα πράγματα νομίζω είναι λίγο καθαρά και είναι κακό. Δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση σε εσάς. Αναφέρομαι σε ενδεχόμενες
τέτοιου είδους αιτιάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και θα εξηγήσω τι εννοώ. Τα πράγματα είναι καθαρά και καθαρά πρέπει να τίθεται. Να σας θυμίσω ότι όταν ήταν επικείμενη η επιλογή και τελικά αγορά των Ραφάλ το καλοκαίρι του 2020, που είχαν ξεκινήσει και τα περιπέτειες με τη γείτονα χώρα, όταν ανακοινώθηκε ή διέρευσε η επιλογή για Ραφάλ, διέρευσε ταυτόχρονα ότι πάμε σε μια συμφωνία με τη Γαλλία. Συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που μία από τις δύο χώρες το χρειαζόταν. Και βασικά αυτό βέβαια αφορούσε την Ελλάδα και τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα, μην κρυβόμαστε. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, κάτι τέτοιο, ακόμη και αν υπήρξε κάποια στιγμή πάνω στο τραπέζι, έφυγε πολύ γρήγορα. Τέτοια συμφωνία δεν υπάρχει στον ορίζοντα και ούτε πρόκειται να γίνει. Άρα χρησιμοποιήθηκε αυτό το τυράκι, επιτρέψτε μου, προκειμένου να αιτιολογηθεί η αγορά του Ραφάλ. Γιατί έπρεπε να αιτιολογηθεί η αγορά του Ραφάλ? Διότι ο σχεδιασμός που είχε μέχρι τότε το Υπουργείο Άμυνας, όχι μόνο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και όταν άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε η Νέα Δημοκρατία, για ένα μεγάλο πρώτο διάστημα μέχρι περίπου την άνοιξη του 2020, ο σχεδιασμός δεν αφορούσε τόσο τη συγκεκριμένη επιλογή, δηλαδή επιλογή γαλλικών αεροσκοπών, όσο την επιλογή κάποιων ιδιαίτερων τύπων πλοίων, τα οποία μπορούσαν να μας παρέχει η Γαλλία μέσω των Μπελαρά. Άρα αυτή η αλλαγή, γιατί υπήρξε αλλαγή, δηλαδή το θέμα μας δεν ήταν να αγοράσουμε συγκεκριμένη χώρα, αλλά να αγοράσουμε κάποιο συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, και τελικά αγοράστηκε άλλο οπλικό σύστημα. Έρχομαι λοιπόν τώρα στην ανάγκη αυτού που όντως εξ αρχής είχαμε ανάγκη να καλύψουμε, μια ανάγκη κυρίως του πολεμικού μας ναυτικού, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουμε να υπερασπίσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα, όχι μόνο στον χώρο του Αιγαίου, αλλά και στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, διότι και εκεί πέρα έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Η Ελλάδα δηλαδή έχει εκεί πέρα κυριαρχικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει να υπερασπίσει. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς το ζήτημα ποια χώρα θα αγοράσουμε. Δηλαδή, τέτοιου τύπου σκάφη μπορεί να κανείς να πάρει, να προμηθευτεί από περισσότερες από μία χώρα. Όμως αυτά, ένα συγκεκριμένο τύπο έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε ανάγκη να αγοράσουμε οτιδήποτε αν είναι ανεπλεούμενο. Λοιπόν, όποιος φέρει εδώ πέρα το επιχείρημα να αγοράσουμε κάτι πολύ υποδέστερο, που με βάση τα οποία στην πραγματικότητα δεν θα μπορέσουμε να υπερασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα παρά μόνο με τη συνδρομή τρίτων μεγαλύτερων δυνάμεων. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με την αιτιολογία ότι πρέπει να καλύψουμε, υποτίθεται, κάποιες πολιτικές ανάγκες, απλώς θα ψεύδεται. Μάλιστα. Το λέω καθαρά έτσι, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να δικαιολογήσει μια τέτοια παράλογη ενέργεια. Αν κάτι ίσως έχει σημασία που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά και αυτό από μόνο του δεν αποτελεί δικαιολογία, είναι ότι σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω αυτό θα καλυφθεί τελικά είτε έτσι είτε αλλιώς, πρέπει ένα μέρος, εάν πάμε σε προμήθεια οπλικών συστημάτων που αφορούν το πολεμικό ναυτικό, να παραχθεί εδώ στη χώρα μας. Γιατί έχουμε μια αμυντική βιομηχανία που όχι μόνο πρέπει να επιβιώσει, πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο που να αυξάνει τις πολεμικές της δαπάνες και να μην ισχύει την πολεμική της βιομηχανία, και απέναντι στην πολεμική της βιομηχανία να βρίσκεται σε υποβάθμιση και αποσάχρωση. Μάλιστα. Νομίζω ότι δύο θέματα που αξίζει πραγματικά να θέσουμε στη συζήτηση. Το ένα είναι με τις εγκαταστάσεις της Πυρκάλ, ακριβώς. Ένα άλλο θέμα το οποίο αξίζει να θέσουμε, νομίζω, είναι τι γίνεται με την τράπεζα Πύρεως. Ωστόσο, προτού πάμε σε αυτά τα δύο θέματα, κύριε Τσίπρα, θα ήθελα να ρωτήσω τι συμβαίνει με τον παράγοντα Παύλος Πολάκης. Συζητούσαμε σήμερα με έναν φίλο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, χαμηλό βαθμό βέβαια, και μου είπε ότι ο πρώην υπουργός μοιάζει το τελευταίο διάστημα να είναι ανεξέλεγκτος. Προβληματίζει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης φαίνεται να έχει απασφαλίσει όχι μόνο κατά της κυβέρνησης, αλλά πολλές φορές εναντίον και του ίδιου του πρόεδρου. Δεδομένου ότι είχαν μια, ας πούμε, μια αντιπαράθεση μέσω του Twitter για το αν τελικά πρέπει να δοθεί κομματικό πρόσημο ή όχι στου ήρωες του 1821. Ναι, θα σας πω καταρχάς ότι δίνεται πολύ, όχι, το δίνεται με αλφα γιώτα και έψιλον, πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αντιστοιχεί στο ζήτημα εντός εισαγωγικών Πολάκη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικά κάποιο μεγάλο ζήτημα Παύλου Πολάκη. Παύλο, το θέσω διαφορετικά. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ναι. Απλά να το θέσω διαφορετικά. Ναι, εσείς ναι. Συμφωνείτε με τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται πολλές φορές ο Παύλος Πολάκης? Όχι, δηλαδή όχι, μπορείς όχι. Να προσεγγίσεις με αυτόν τον τρόπο το κέντρο? Μάλλον εκφράζομαι πολύ διαφορετικά. Δεν είναι ακριβώς κάτι που ο τρόπος που εκφράζεται ο Παύλος, ο τρόπος που εκφραζόμουν εγώ. Είναι δεδομένο. Και είναι αλήθεια επίσης ότι ορισμένες φορές
με τον τρόπο που θίγει ορισμένα ζητήματα, όχι την ουσία, τον τρόπο που θίγει ορισμένα ζητήματα, μπορεί να φέρνει αποτελέσματα αντίθετα από το επιδιωκόμενο, αυτό που θα λέει κανείς επιδιωκόμενο. Ναι. Δεν θέλω να παριθμίσω τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, μάλλον χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή σε μερικά πράγματα, να μην έχουμε μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όφελος. Αλλά επειδή τον γνωρίζω προσωπικά και τον γνώρισα και στη διάρκεια της κυβέρνησής μας και σας λέω ότι έχει παράξει σημαντικό έργο σαν υπουργός, το νομίζω ότι το Υπουργείο Υγείας ήταν από αυτά που κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι παρήγαγε σημαντικό έργο από το 2015 μέχρι το 2019, όπως επίσης με αυτά τα οποία λέγει θίγει κατά τη γνώμη μου σημαντικά ζητήματα, αυτά όλα πρέπει να τα ζυγιάσει κανείς. Τώρα ο τρόπος και το ύφος είναι κάτι που πρέπει να το ξαναδεί νομίζω. Ξεκάθαρα. Πάμε περικάλ. Να πάμε στα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Το έχει πάρει επόμενο αυτό το θέμα ο κύριος Τσίπρας και έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην περαιτέρω υποβάθμιση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, το θέμα της Πυρκάλ. Τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Τσίπρα? Λοιπόν, ας το δούμε λίγο γενικότερα το θέμα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, στην εκδήλωση που έγινε αντί της ΔΕΘ, λόγω καραντίνας, όπως ξέρετε, αναπλήθηκε η ΔΕΘ, προσπαθώντας να αιτιολογήσει την επιλογή Ραφάλ, είχε πει ξεκάθαρα ότι θα ενισχύσει αποφασιστικά την αμυντική βιομηχανία. Ξέρετε, είναι μια δήλωση που κανείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι πυροτέχνημα. Χαίρεται που το ακούει σε τέτοιες συνθήκες και περιμένει να δει με ποια βήματα θα ενισχυθεί. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχει ακολουθήσει το ελάχιστο βήμα ενίσχυσης της αμυντικής βιομηχανίας από τότε. Απέναντίας από τις αρχές, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, υπάρχουν ενδείξεις και βήματα υποβάθμισης, απαξίωσης. Κανείς δεν γνωρίζει με ποιον ακριβώς σχεδιασμό, αν είναι ιδιωτικοποίηση ή απλά το κλείσιμο. Να σας πω εδώ παρενθετικά και έχει μεγάλη σημασία, ουδής είναι αντίθετος στην ιδιωτική αμυντική βιομηχανία. Αλλά ξέρετε, είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που η ιδιωτική αμυντική βιομηχανία θα έχει χώρο να αναπτυχθεί μονάχα εφόσον έχουμε μια ισχυρή δημόσια αμυντική βιομηχανία. Αν απαξιώσουμε τη δημόσια αμυντική βιομηχανία, θα έχει πολύ μικρότερο κομμάτι πίτας και ιδιωτική. Πιθανώς σε μια πρώτη φάση να ευνοηθούν 2-3 επιχειρηματίες, μεγαλοεπιχειρηματίες. Και ίσως κάτι τέτοιο να κρύβεται και από πίσω από αυτά που κάνει η κυβέρνηση, αλλά μακροπρόθεσμα να ξέρετε ότι θα την πληρώσει και η ιδιωτική αμυντική βιομηχανία. Επανέρχομαι λοιπόν στο ζήτημα ότι δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απέναντίας βλέπουμε σημάδια απαξίωσης και οι πάντες που είναι ανεμειγμένοι στον χώρο αυτό φοβούνται για το μέλλον και στα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σκαραμαγκά και στην ΕΑΒ, που είναι μια εξαιρετικά ελπιδοφόρα βιομηχανία με πολύ μεγάλες δυνατότητες και προς τον χώρο της Μέσης Ανατολής και προς τον χώρο των Βαλκανίων. Και των ελληνικών αμυντικών συστημάτων που και αυτά έχουν εξαιρετικά μεγάλες δυνατότητες. Και βλέπουμε και εκεί να υπάρχει μια κακοδιοίκηση με την αλλαγή της κυβέρνησης τον Ιουλίου του 2019. Τώρα, συγγνώμη λίγο, κύριε Τσίπρα. Στα Σκαραμαγκά δεν είχαν πανηγυρίσει με τα βαΐων και κλάδων την άφιξη των Αμερικανών επενδυτών, ή κάνω λάθος εγώ? Στην Ελευσίνα είχαν πανηγυρίσει. Ελευσίνα είχαν πανηγυρίσει, αλλά αυτή τη στιγμή η επένδυση είναι παγωμένη. Εύχομαι να ξεπαγώσει και να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά δεν έχω κάποιο τέτοιο νεότερο για να μπορώ να συμμεριστώ οποιαδήποτε αισιοδοξία. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι ο κύριος Γεωργιάδης, που ήταν λαλίστατος σε ένα παλιότερο διάστημα και ζητούσε από τους δημοσιογράφους να το ρωτήσουν από ό,τι μάθαινα για τα ναυπηγεία Ελευσίνας, ώστε να έχει να λέει, είναι ένα θέμα που είχε εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή από όλες, πραγματικά από όλες τις συντέψεις του. Άρα κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είχε δεσμευτεί ο ίδιος ότι θα πάει καλά η επένδυση. Το ίδιο έγινε ένας αποτυχημένος διαγωνισμός για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου μάλιστα ένας από τους όρους, μέσα στους όρους του διαγωνισμού, μάλλον δεν ήταν η εξασφάλιση των θέσεων του εργαζομένων, που ξέρετε δεν είναι απλά ένα θέμα, να το πω έτσι, εάν θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας ή αν θα κλείσουν θέσεις εργασίας, θα μείνει ο κόσμος στην ενεργεια κτλ. Ένα μεγάλο μέρος της αξίας των ναυπηγείων είναι η ίδια η τεχνογνωσία που μεταφέρουν οι εργαζόμενοι αυτοί. Αλλά δεν πρέπει να φύγουν αυτοί οι εργαζόμενοι, όπως δεν πρέπει να φύγουν και οι εργαζόμενοι στην υπόλοιπη αμυντική βιομηχανία, σε μια περίοδο που ξέρετε υπάρχει τάση αποδρομής. Δηλαδή φεύγουν εργαζόμενοι προς καλύτερα πληρωμένες θέσεις εργασίας και από τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και από την ΕΑΒ και από τα ναυπηγεία Ελευσίνας κτλ. Και δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απολύτως μέτρο προκειμένου να ανακοπεί αυτή η πορεία. Αλλά το κλείνω αυτή την παρένθεση και έρχομαι λοιπόν στο θέμα του εργοστασίου του ημιτού. Ουδής λέει ότι δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε να αξιοποιηθεί. Είναι πάγιο αίτημα δεκαετιών των κατοίκων της περιοχής να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή με κάποιο άλλο τρόπο. Δεν εννοώ τα υπουργεία που θέλει να μεταφέρει εκεί πέρα, ίσως, αν αυτός είναι ο στόχος του, ο κ. Μητσοτάκης. Εννοώ με κάποιο άλλο τρόπο που θα ήταν καλύτερος για τους κατοίκους της περιοχής.
Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα για τους όρους με τους οποίους θα γίνει αυτό για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και την Πυρκάγια. Θα γίνει δηλαδή με όρους να διατηρήσουμε την βιομηχανία αυτή κάπου αλλού, να την αναβαθμίσουμε, να διατηρήσουμε κάποιες γραμμές παραγωγής. Μετά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παραγωγή στον Ιμητό. Αυτή θα διακοπεί. Εάν διακοπεί, έχει γίνει μελέτη και σχεδιασμός να αντικαταστήσουμε την παραγωγή αυτή με κάτι άλλο σε μια γενικά ευαίσθητη για τη χώρα περίοδο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Και όπως και για άλλα πράγματα, φαίνεται να υπάρχει μια εξαγγελία χωρίς από πίσω να υπάρχει προετοιμασία, μελέτη και σχεδιασμός. Και πολύ φοβάμαι ότι τελικά η εξεγγυλμένη μετεγκατάσταση θα συνδυαστεί με υποβάθμιση των ΕΑΣ, που είναι πολύ κακό. Μια τελευταία ερώτηση. Είναι, έχουμε μόλις 1,5 λεπτό βαριά, κύριε Τσίπρα. Κατήγγειλε σκάνδαλο κατ' ουσίαν σήμερα ο κύριος Τσίπρα στη Βουλή. Έχετε σηκώσει αρκετά στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της ανακεφαλοποίησης της Τράπεζας Πειραιός. Θα θέλαμε επιγραμματικά, σας παρακαλώ, την άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Στην ουσία, λέτε ότι είναι σκάνδαλο. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για το γεγονός και μόνο ότι φύγετε το ζήτημα αυτό και με ρωτάτε. Είναι εξαιρετικά θλιβερό ότι είναι ένα θέμα που κρατιέται από πολύ χαμηλά έως το μηδέν. Από μια σειρά μαζικά μέσα ενημέρωσης και ηλεκτρονικά και μη ηλεκτρονικά, και είναι εξαιρετικά θλιβερό. Εμένα δική μου ομιλία, ας πούμε, στην Επιτροπή της Βουλής, που νομίζω έθεσε κάποια κέρια ερωτήματα, εξαφανίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των ηλεκτρονικών μέσων. Αλλά έρχομαι στο ερώτημά σας. Στην Ελλάδα, πολύ χοντρικά θα το πω για να το καταλάβουν και όσοι μας ακούν, έγιναν τρεις ανακεφαλοποίησεις. Είχαμε τρία κύματα ανακεφαλοποίησης. Το 13 επί Σαμαρά, το 15 επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα έχουμε αυτή την κίνηση με την Πειραιώς. Λοιπόν, αν θέλει κανείς να δει την πορεία, έχουμε μία πορεία στην οποία από τη μια μεριά το δημόσιο βάζει χρήματα για να σώσει τις τράπεζες και από την άλλη υποβαθμίζεται ο ρόλος του, το μερίδιο που έχει το μετοχικό μέσα στις τράπεζες, παρότι έχει βάλει τα χρήματα. Τώρα λοιπόν από τη μια μεριά καλέστηκε και από περασμένες ανακεφαλοποιήσεις και με την κίνηση του ομολόγου του Κόκος που έγινε, στην ουσία να συνεισφέρει το δημόσιο για να διατηρηθεί η υγεία της Τράπεζας Πειραιώς, και από την άλλη δεν θα διατηρήσει το 60% που έχει των μετοχών, παρά μόνο θα υποβαθμιστεί η συμμετοχή της στην Τράπεζα Πειραιώς. Τι θα έχει γίνει λοιπόν? Θα έχει βάλει χρήματα το δημόσιο, άρα δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος, για να διαχειρίζονται τα χρήματά του αυτά κάποιοι άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σκάνδαλο που δεν έχει να κάνει απλά με όρους αριστεράς, δεξιάς, συντηρητικής, προοδευτικής παράταξης. Ακόμη και μια καθαρά τεχνοκρατική διαχείριση στον τραπεζικό χώρο, σε μια ευνοούμενη κοινωνία, σε ένα δυτικοευρωπαϊκό ας πούμε κράτος που σέβεται τον εαυτό του, αυτό δεν θα έχει γίνει. Δηλαδή, ή σεβόμαστε το κράτος που έχει και αυτό δικαιώματα και συμφέροντα, άρα πρέπει να διατηρήσει και να πουλήσει τις μετοχές σε μια καλή τιμή, ή θεωρούμε το ελληνικό κράτος ένα κράτος μπανανία που απλά το χρησιμοποιούμε για να βάζει χρήματα και, μετά να τα διαχειρίζονται άλλοι. Κατάλαβα, μάλιστα. Κύριε Τσίπρα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δυστυχώς μας πιέζουν, πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας ευχηθούμε να έχετε ένα καλό βράδυ και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Συνέχεια. Καλό βράδυ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και νομίζω ότι και εμείς πρέπει να αλλάξουμε γραβάτες. Εγώ κόκκινη, εσύ μπλε. Εμείς οι καραμανλικοί πήραμε γραμμή να φοράμε όλοι μπλε, να ξέρεις. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις.